Ανέβηκε ο Κίτσιου. Ο Πανανάβγη και πάνω του. Ο Βάρντα 0-1 πολύ νωρίς το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα. Δεύτερη πλαγιοκόπηση του δικεφάλου. Αυτή τη φορά από την αριστερή πτέρυγα με τον Βάρντα να βρίσκει δίχτυα. Στο τέταρτο λεπτό ανοίγει το σκορ. Ο ΠΑΟΚ και οι φίλοι του βεβαίως πανηγυρίζουν. Κάργας έκανε λάθος, ο Κάμπος τσίπησε την μπάλα και ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει το 2-0. Από το λάθος στην άμυνα του Πλατανιά, ο δικέφαλος στο 8 πετυχαίνει το δεύτερο γκολ με τον Κάμπος. Δεύτερο σημαντικό λάθος της άμυνας του Πλατανιά. Ο ΠΑΟΚ δεν το αφήνει έτσι. Πετυχαίνει δεύτερο τέρμα και παίρνει σημαντικό προβάδισμα νίκης πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Μεδρινός, Μουνάφο, Κάμπος κερδίζει και θέλει να δώσει στον Βάρντα. Κίνηση του Αθανασιάδη στην περιοχή. Ωραία προσποίηση του Βάρντα. Έβγαλε ωραία πάσα. Ο Κίτσιου κατέβασε ο Σάκχοφ. Στο 63 το 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Καταπληκτική ενέργεια που έκανε και πάλι ο Βάρντα δημιουργώντας το 3-0 για το δικέφαλο στο 63. Ξανά ο Μουνάφο με τον Τσίμιροτ. Είναι κοντά και ο Κάμπος. Γύρισε ωραία την μπάλα. Ο Μεδρινός. 3-1. Αυτό είναι το γκολ που έψαχνε ο Πλατανιάς για να αποκτήσει ενδιαφέρον για το κοινό του το μάτς. Από εδώ και πέρα, γιατί με το 0-3 που υπήρχε μας μετέφερε και ο Αποστόλης Νταλούκας την απογοήτευση των φίλων του Πλατανιά. Ο Μεδρινός λοιπόν σκοράρε μειώνοντας με το δεύτερο δικό του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα σε 3-1.